Oh.
este crim, peço-me que ninguém terá. Está na arquitetura da Xínara, e eu não imagino que são os melhores propolidos, mas não tive de fundo. Pouco apenas piloia a gafes. Το θέμα της σημερινής συνεδρίας είναι ο πόλεμος, ο αόρατος πόλεμος του χριστιανού. Είναι ένα πόλεμο τον οποίο τον έχουμε όλοι μας. Ο διάβολος μάχεται, νησάει για να μπορέσει να μας κατατροπώσει. Και είναι αόρατος. Πάνω σε αυτό το σημείο θα μας μιλήσει ο Σεβατολόνος, ο Σεβασμιότητος, για να μας δώσει τρόπους που θα πολεμήσουμε και όπλα να νικήσουμε αυτόν τον εκτρός. Καταρχάς θα ήθελα έτσι ιδιαίτερος να εκφράσω τη χαρά μου που μου δίνεται και πάλι η ευκαιρία να βρεθώ σε αυτήν την ωραία σύναξη της χωρίς κολακευτικούς λόγους και αντικειμενικός, αν μπορούσαμε να πούμε, προαγωμένης πνευματικά ενορίας της αναλήψεως. Θέλω να το ομολογήσω ότι αυτό φαίνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν προβλήματα στην ανάληψη, δυσκολίες ή δυστροπίες οι ανθρώπινες, κάπως έχει γλυκάνει όλο το κλίμα και όλη η ατμόσφαιρα. Εγώ δεν ξέρω ούτε ποιος φταίει για τις δυσκολίες, ούτε ποιος φταίει που διορθωθήκατε, που διορθωθήκαμε όλοι. Οφείλω όμως να το ομολογήσω και να πω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι και για την πορεία της τοπικής μας εκκλησίας, να φαίνεται ότι σε ενορίες συγκεκριμένες επιτελείται έργο πνευματικό. Απόδειξη και αυτού του έργου είναι και αυτές οι συνάξεις, μέρος αυτού του έργου και αυτής της ατμόσφαιρας. Εγώ απλώς το υπογραμμίζω και έτσι το αναφέρω ευγνωμόνως και προς εμάς, αλλά και προς το Θεό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε, έτσι όλοι μαζί κάπως να παίρνουμε κάτι από την εκκλησία. Το δεύτερο, το δήμαρχο, θα το πω δήμαρχε. Εγώ ήμουνα στη Μόσχα και του στείλα μήνυμα το πρωί, μόλις το έμαθα. Είναι μεγάλη μας η χαρά, γιατί, όχι γιατί εξελέγει ο συγκεκριμένος δήμαρχος, αλλά γιατί εξελέγει με τον τρόπο που εξελέγει, τόσο ας το πω πανηγυρικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στο οποίο ενώθηκε η τοπική κοινωνία. Έφυγαν οι έντονες διαμάχες και κάπως προβλήθηκε με μια μεγάλη πλειοψηφία. Το ίδιο θα έλεγα και αν έβγαινε ένας άλλος. Εγώ πάντως ξέρω και οφείλω να ομολογήσω και με δήμαρχε ότι υπήρξε μια ενότητα εδώ στην τοπική κοινωνία στο όνομά σας και αυτό είναι ένα επιπλέον φορτίο στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο την οποία περνάει ο τόπος μας. Νομίζω εγώ δεν θα τολμούσα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Και ιδίως αυτή την περίοδο θα έχετε δυσκολίες. Εμείς ως Εκκλησία δεν θα σας δυσκολέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Δεν θα ζητήσουμε. Σας το λέμε από τώρα και σε όλους. Θα είμαστε όμως στο πλευρό να βοηθήσουμε, διότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει για τον τόπο. Ο κόσμος ζητάει ελπίδες, ζητάει προοπτική, ζητάει σκοπό, ζητάει όραμα. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε αυτό να το δώσουμε και θα είναι ιδιαίτερη έτσι η χαρά μας να αισθανθείτε ότι και η Εκκλησία στον αγνό αγώνα που κι εσείς κάνετε θα μπορέσει να σταθεί στο πλευρό σας για το καλό του τόπου, για την ωφέλεια του λαού, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων. Εγώ θα έρθω στον αγιασμό που θα γίνει που με ρωτήσατε προηγουμένως για να καταθέσω και την προσευχή της Εκκλησίας, ο Θεός να σας στηρίζει, να σας ενισχύει για να μπορέσετε να φέρετε εις πέρας αυτό το έργο, το οποίο δεν θα είναι δική σας επιτυχία, αλλά θα είναι επιτυχία όλων μας. Ευχόμαστε πραγματικά έτσι να έχετε μια καρποφόρα αποστολή και διακονία στον τόπο, την πορεία εδώ της κοινωνίας του Κοροπίου. Σκεφτόμουν τι θέμα όταν μου είπε ο πατήρ Γεώργιος
ότι πρέπει κάτι να πω κι εγώ, όπως κάθε χρόνο, άνοιξα τα εκκλησιαστικά βιβλία να δω τι Ευαγγέλιο θα είχαμε μήπως να σχολιάσω το Ευαγγέλιο ή τι Απόστολο. Και είδα το Αποστολικό Αναγνώσμα. Όταν λοιπόν ήταν αυτό περίπου 1,5-2 μήνες πριν, επειδή το Αποστολικό Αναγνώσμα σήμερα ήταν ένα αγωνιστικό ανάγνωσμα, έδωσα τον τίτλο αυτόν. Ο αόρατος πόλεμος του χριστιανού. Θα σας το διαβάσω, το έχω φωτοτυπήσει έτσι για να υπάρχει και να σας διευκολύνω να δείτε τι υπέροχη επιστολή είναι αυτή, η περικοπή δανεισμένη από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μιλάει πολεμικά. Ο Απόστολος Παύλος, ο κήρυκας της ειρήνης. Και στην ίδια περικοπή μιλάει και η ειρήνη. Τι εννοεί πόλεμο? Ο χριστιανός δηλαδή έρχεται για πόλεμο? Ο Χριστός που είναι ο κήρυκας της ειρήνης μιλάει για πόλεμο. Ήρθα, λέει, να βάλω φωτιά και ρομφαία, μαχαίρι. Δεν το περίμενε κανείς, αλλά όμως το λέει. Κάτι εννοεί. Μέσα στην Αγία την Αγία Γραφή υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές σε πολεμική ορολογία. Πήρα, υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται «Ταμείον της Καινής Διαθήκης», που έχει λέξεις διάφορες και πώς μπορεί κανείς να τις βρει μέσα στην Αγία Γραφή. Άνοιξε λοιπόν στη λέξη «πόλεμος» και στο ρήμα «πολεμό». Ήταν πολύ λίγες οι φορές. Άνοιξε στη λέξη «πάλι», για την οποία μιλάει σήμερα η περικοπή, είναι μόνο μία φορά. Άνοιξε στη λέξη «αγωνίζομαι» και «αγώνας». Και εκεί είναι λίγες φορές. Αλλά είναι κάποιες φορές στις οποίες πραγματικά μιλούν για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ήρθε και στο νου μου ο τίτλος ενός βιβλίου πατερικού που ονομάζεται «Ο αόρατος πόλεμος». Είναι ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και είναι πολύ καλό να το διαβάσει κανένας. Ένα βιβλίο το οποίο μας εισάγει κατά κάποιο τρόπο στην πνευματική ζωή. Και εκεί γίνεται λόγος για έναν αγώνα, για μία πάλι, για κάτι το οποίο προκαλεί ηρωικά στοιχεία στην ψυχή του χριστιανού. Δεν είναι η πορεία μας μια πορεία έτσι, ας το πω, αδιαφορίας, εφησυχασμού, αφήνουμε να έρθουν τα πράγματα όπως. Για κάποιο λόγο, και θα πούμε το λόγο, απαιτείται μια προσπάθεια. Απαιτείται ένας αγώνας. Ο αγώνας της Εκκλησίας και ο αγώνας του Χριστιανού, αγαπητοί μου, είναι αγώνας τελειότητος. Δεν είναι αγώνας μέτου. Έχει στόχο πολύ ψηλό. Έχει στόχο πολύ μεγάλο. Και περιμένει κανείς αυτός ο στόχος να επαληθευτεί στη ζωή μας. Μας περιμένει ο ίδιος ο Θεός. Μας υπόσχεται αυτή την κληρονομία της Βασιλείας Του από αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί όρους όπως ο όρος θέωση. Το να μπορέσει δηλαδή κανείς να ενωθεί με τον Θεό. Ή αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και της αξίζουν τα πάντα. Ή δεν είναι και να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία της πνευματικής ζωής. Και είναι αλήθεια. Μας καλεί λοιπόν η Εκκλησία σε αγιασμό, σε τελειότητα, σε ένωση με τον Θεό. Για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο. Και το καταλαβαίνουμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας μέσα στη ζωή μας. Το βλέπουμε μέσα στην καρδιά μας. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ότι βλέπω μέσα στην ψυχή μου να υπάρχει έτερος νόμος, ο οποίος να με εχμαλωτίζει και να με οδηγεί στην αμαρτία. Μια φύση από μέσα μου να υπάρχει, η οποία να μην με διευκολύνει στο καλό, και ενώ όταν ησυχάζω και είμαι ψύχραιμος, θέλω το καλό και το Άγιο, τελικά στην πράξη να κάνω αυτό που δεν θέλει ο καλός μου εαυτός, να παρασύρεται. Αυτό δεν είναι μια... Το εντυπωσιακό είναι ότι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι περισσότεροι από εμάς το βλέπουμε στην καθημερινότητα της ζωής μας.
Από τα πιο απλά παραδείγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Παραδείγματος χάρη, καπνίζουμε και θέλουμε να το κόψουμε. Και μας το λένε όλοι και το αποφασίζουμε. Και μόλις το αποφασίσουμε, μόλις τρίψουμε από δίπλα, ανάβουμε ένα τσιγάρο και λέμε θα είναι το τελευταίο. Θέλουμε να χάσουμε βάρος. Μας το λέει ο γιατρός. Έχει συνέπειες στην καρδιά μας, στην εμφάνισή μας, αν θέλετε. Γενικά στην υγεία μας. Δεν είναι ούτε όμορφο ούτε καλό. Και την ίδια στιγμή που παίρνουμε, ξυπνάμε και λέμε ότι εγώ αρχίζω τώρα δίαιτα. Ή ξέρω εγώ, θα κάνω μια νηστεία. Δεν μπορούμε. Αυτό που στην ήσυχη στιγμή μας, μας φαίνεται εύκολο, λογικό, επιθυμητό, το αποφασίζουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να μην πάω στα πιο σύνθετα, όπως είναι το να χτυπήσουμε τον εγωισμό μας. Με κουράζει η γυναίκα μου, ή ο άντρας μου, ή ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι την εργασία μου. Δεν μπορώ, και ενώ ο τρόπος του για κάποιο λόγο μου δημιουργεί δυσκολία και το καταλαβαίνω ότι τελικά τον αδικό και υπερβάλλω, εντάξει, δεν είμαστε συμβατοί, αλλά κάπως υπερβάλλω, και ενώ αποφασίζω με τον άλφα τρόπο να φερθώ, την ίδια στιγμή, με την πρώτη αφορμή, μου βγαίνει ένα θηρίο από μέσα, το οποίο δεν έχει πεθάνει, αλλά κοιμάται. Και στην πρώτη ευκαιρία πετιέται επάνω και αποδεικνύει περίτρανα ότι η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς έγκυται επί τα πομηρά, εκ νεότητος αυτού. Από μικρή δηλαδή, έχουμε στοιχεία δυναμίας, έχουμε ροπές εσωτερικές, οι οποίες μας βγάζουν έναν έντονο, είτε ψυχικό, είτε ακόμη και σαρκικό παρορμητισμό και πραγματικά παγιδεύουν και δεσμεύουν την ψυχή μας και την δυσκολεύουν στο να μπορέσει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση των στόχων της, των ιερών και αγίων στόχων της, των επιταγών της βουλήσεως του Θεού, που ελεύθερα κατά τα άλλα θα θέλαμε να προχωρήσουμε. Η ερμηνεία αυτού του πράγματος βρίσκεται στη δημιουργία του κόσμου και σε αυτό που η Εκκλησία από την αρχή ομολογεί ως πτώση του ανθρωπίνου γένους. Και ενώ φτιάχνει ο Θεός αυτόν τον κόσμο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, και φυτεύει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, εκεί μέσα ακριβώς συμβαίνει αυτό το γεγονός που περιγράφεται ως το γεγονός της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας, και από εκεί μπαίνει η πονηριά, η ανηλικρίνεια, το ψέμα, η σκληροκαρδία, η εμπάθεια, και σιγά σιγά αυτό ανδρώνεται μέσα στην ιστορία και επιβεβαιώνεται στη ζωή του καθενός μας. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Δηλαδή, το ότι ενδυμεί μέσα μας μια ροπή και μια τάση αδυναμίας ή τάση προς την αμαρτία, η οποία ταυτόχρονα συνυπάρχει με την καλή μας προαίρεση, που και αυτό είναι αλήθεια, και παλεύουν τα δύο μεταξύ τους. Αυτή η πάλι είναι που εκφράζεται και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε αγώνα. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο. Και το δεύτερο είναι ότι η ίδια η Αγία Γραφή, όπως φαίνεται αυτό και στη σημερινή περικοπή που θα διαβάσουμε σε λίγο, η ίδια η Αγία Γραφή ομολογεί ένα μεγάλο πράγμα. Ότι ενώ φτιάχνει αυτόν τον κόσμο ο Παντοκράτορ Θεός, ο κόσμος αυτός κυριαρχείται από τις δυνάμεις του διαβόλου. Ότι υπάρχει διάβολος. Υπάρχει συμπυκνωμένη και προσωποποιημένη δύναμη του κακού, όπως στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει δύναμη του Θεού, κατά ανάλογο τρόπο, δεν θα καθίσω εγώ, κάτσε κύριε Κώστα, κατά ανάλογο τρόπο υπάρχει σε προσωποποιημένη η δύναμη του κακού στο πρόσωπο του διαβόλου. Και έτσι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σαν να φαίνεται ότι μαζί με την εσωτερική πάλη που ο κάθε άνθρωπος έχει με τα πάθη του, να υπάρχει και μια αντιπαράθεση με το πρόσωπο του διαβόλου, του πονηρού. Ακόμη και στο Πάτερ ημών, βλέπετε, σε αυτή την προσευχή που δίνει ο Χριστός να προσεύχονται οι πιστοί,
λέει, ρίστε ημάς από το πονηρό. Ομολογείται η παρουσία του πονηρού και ζητούμε την παρέμβαση του Θεού για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τα νύχια του διαβόλου. Επί τη βάση λοιπόν αυτών των πραγμάτων, μέσα στην πατερική γραμματεία υπάρχουν τρεις εχθροί στους οποίους καλείται ο κάθε χριστιανός, με τους οποίους καλείται ο κάθε χριστιανός να αντιπαρατεθεί. Ο πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή, το εγώ μας. Η κακιά εσωτερική ροπή και κίνησή μας. Ο δεύτερος είναι ο κόσμος. Η κοσμική αντίληψη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε εποχή. Αυτό που αποτελεί ένα περιραίον ρεύμα το περιβάλλον μας, την ατμόσφαιρα της αγωγής μέσα στην οποία μεγαλώνουμε και το οποίο δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Θα πω από αυτό ένα παράδειγμα. Και το τρίτο πράγμα είναι ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος πραγματικά, ενώ ο Θεός μας αγκαλιάζει για να μας οδηγήσει σε κατεύθυνση σωτηρίας, σεβόμενος όμως την ελευθερία μας, έρχεται ο διάβολος, ο οποίος αδιάκριτα προσπαθεί να μας αρπάξει με τα δικά του νύχια στο δικό του κόσμο για να καταστρέψει την ψυχή μας. Δεν ξέρω αν έχετε δει μία εικόνα που υπάρχει και στη Μονή Διονυσίου και στη Μονή του Σινά που παρουσιάζει μία κλίμακα, την κλίμακα της κρίσεως κατά κάποιο τρόπο, όπου ανεβαίνει προς τα πάνω ο κάθε μοναχός και κρίνεται η ψυχή του. Είναι εικόνα αυτή. Και από τη μία μεριά κάθονται οι άγγελοι, οι οποίοι περιμένουν η ίδια η ψυχή να κινηθεί προς αυτούς. Και από την άλλη μεριά οι δαίμονες, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να αρπάξουν την ψυχή και να την οδηγήσουν στον Άδη. Εκεί φαίνεται ακριβώς το πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και πώς ενεργεί η δύναμη του διαβόλου. Ο διάβολος είναι πραγματικότητα, αγαπητοί μου. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι φαντασία, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, όπως αλήθεια και πραγματικότητα είναι η παρουσία του Θεού. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Θεός ενεργεί και οι δυνάμεις του Θεού, οι άγγελοι, με έναν τρόπο εξαιρετικά ευγενικό, διακριτικό, ενισχυτικό, στην περίπτωση κατά την οποία συνενεί η ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου. Αντίθετα, ο διάβολος ενεργεί με έναν τρόπο επιθετικό, αδιάκριτο, παρεμβατικό, παραβιάζοντα την ελευθερία μας για να μπορέσει να δημιουργήσει δυσκολία. Μίζων όμως ο ενημίν ή ο εν το κόσμο. Είναι πιο δυνατός ο Θεός, μίζων μεγαλύτερος ο Θεός και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Κοιτάμε στον κόσμο, μας πιάνει μια τρέλα για το τι συμβαίνει, να ρίξουμε και μια ματιά στο πρόσωπο του Θεού για να δούμε πως μέσα από αυτή την ευγένεια και το σεβασμό της ελευθερίας πραγματικά μπορεί να απεργαστεί και η σωτηρία μας και ο αγιασμός μας και να επιτευχθεί ο στόχος, ο σκοπός και ο προορισμός μας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα τρία επίπεδα του αγώνος. Ο ένας ο αγώνας με τα πάθη, τις εσωτερικές ορμές και την εσωτερική αδυναμία μας που διενεργείται μέσα στο πεδίο της ψυχής μας. Υπάρχει ο αγώνας με τον κόσμο που έρχεται σαν οδοστρωτήρας να πολτοποιήσει τα πάντα και ιδίως την παντοδύναμη σημερινή εποχή. Υπάρχει ο τρίτος αγώνας με τις δυνάμεις του σκότους με τον διάβολο. Μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα εμφανίζεται ο χριστιανός. Και έρχεται ο Απόστολος να του πει, να ομολογήσει αυτή την πραγματικότητα και να του πει πρέπει να κάνει και πώς να αγωνίζεται. Τη Μεγάλη Σαρακοστή υπάρχει λίγο την Κυριακή της Τυροφάλου, ψάχνουμε ένα τροπάριο. Θα το ξέρετε, θα το έχετε ακούσει, αλλά έχει μια διαφορά από αυτά που σήμερα θα πούμε. Λέει, το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Πάλι μιλάει για ένα στάδιο. Πάλι μιλάει για έναν αγώνα, το οποίο έχει πλέον ανοιχθεί. Η βουλόμενη αθλήσε, εισέλθεται.
Όποιος θέλει να αγωνιστεί μέσα σε αυτό το στάδιο, τον καλό και ευλογημένο αγώνα, εμπρός λοιπόν. Ελάτε και αγωνιστείτε. Αλλά πώς λέει να αγωνιστείτε, εκεί μιλάει για τον αγώνα των αρετών. Λέει λοιπόν να φορέσετε μια πανοπλία, να δημιουργήσετε μηχανισμούς άμυνας και ταυτόχρονα μιας επίθεσης υγιούς και πνευματικής. Σαν τείχος προστασίας να έχουμε την πίστη. Να έχουμε σαν περικεφαλαία την ελεημοσύνη. Ως φόρακα θα προστατεύει το θυμικό μας την προσευχή. Αντί μαχαίρας την ληστεία. Τι λέει λοιπόν αυτό. Κοιτάξτε, να καλλιεργήσετε... Πόση ώρα έχω, πατέρ. Να ξέρω τι λόγω, τι συνεχίζεται. Τελειώνω λοιπόν. Όχι, θέλω να δω τι ώρα πρέπει να τελειώσει, γιατί εγώ ξέρω ότι μπορεί να τελειώσει κάτι στις 12. Λέει λοιπόν εκεί πέρα ότι κοιτάξτε, κάντε αγώνα τώρα, θα έρθει η Μεγάλη Σαραποστή, κοντά είναι. Σε 3 μήνες θα έχουμε Μεγάλη Σαραποστή. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα. Τότε η Εκκλησία θα μας καλέσει σε αγώνα εσωτερικό, τον αγώνα της καλλιέργειας των εσωτερικών αρετών. Μας λέει λοιπόν για να κάνετε αυτόν τον αγώνα των εσωτερικών αρετών, αυτόν των αρετών για τις οποίες προσευχόμαστε στην προσευχή του Οσίου Εφραίμ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σόδουλο. Δώσ' μου, Κύριε, από αυτό το πνεύμα της σοφροσύνης, της καθαρότητος, της αγνότητος, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής. Αυτές είναι εσωτερικές. Δεν είναι αρετές οι οποίες έχουν να κάνουν με το διάβολο. Έχουν να κάνουν με την εσωτερική μας δυσκολία. Τέτοιες είναι οι αρετές της καθαρότητος, όπως είπα, της σοφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής, της αγάπης και ούτω καθεξής. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε αυτές τις αρετές, μας λέει η Εκκλησία να κάνουμε έναν αγώνα. Να πάμε λίγο πιο πίσω, σε μερικά πράγματα που είναι πιο βασικά και ενδεχομένως πιο πρακτικά. Έτσι, επί παραδείγματι, ενισχύστε την πίστη σας. Κρατήσετε σαν ένα τείχος προστασίας να έχετε την πίστη. Σήμερα βλέπουμε να γίνεται ένας πόλεμος κατά της πίστης. Πώς γίνεται ο πόλεμος? Μέσα από μηχανισμούς ορθολογισμού. Να κλονιστεί η σχέση μας με τον Θεό. Να κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας με την Εκκλησία ως δρόμο που οδηγεί προς τον Θεό. Καθόμουν και σκεφτόμουν τις προάλλες. Θα σας πω ένα περιστατικό, δεν θα το περιγράψω για να μην καθυστερήσω, στις λεπτομέρειές του, αλλά στα βασικά του σημεία. Πήγα και συνήθισα μία κοπέλα σε ένα νοσοκομείο, η οποία πάσχει από την νόσο του κινητικού νευρώνα, που σημαίνει, ξέρει ο πατήρ Μιχαήλ που είναι γιατρός, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ότι έχει αισθητικότητα στο σώμα, καταλαβαίνει ότι την ακουμπάς, αλλά δεν μπορεί να κινήσει τίποτε, ούτε τα χείλη, και δεν μπορεί να μιλήσει. 13 χρόνια, τα 8 χρόνια είναι σε μια κατάσταση ξαπλωμένη, το μόνο που μπορεί να κινήσει είναι ελαφρώς τον αντίχειρα από το δεξί χέρι και λίγο το μικρό δαχτυλάκι από το αριστερό. Μπορεί να ανασηκώσει τα φρύδια, λίγο όμως, όχι πολύ, και μπορεί να κλείσει τα βλέφαρα και να μετακινήσει την κόρη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Μπορεί όμως, απέναντι έχουν χωρίσει, ας πούμε, για να τις μιλήσεις, χωρίζεις την αλφαβήτα σε 4 εξάδες, όπως είναι στους χαιρετισμούς. Το 1 είναι τα γράμματα αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα. Το 2, η δεύτερη σειρά, είναι τα υπόλοιπα 6 και ούτω καθεξής. Και πηγαίνεις. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που βγάζει όλο του τον εαυτό από τα μάτια. Και αυτός ο άνθρωπος να θέλει να επικοινωνήσει, να πει τη χαρά του, τη λύπη του, κάπως να εκφραστεί. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ κουνά τα χέρια μου τώρα τόση ώρα. Και αυτό με εκφράζει. Δεν μπορεί να το κάνει. Γίνεται λοιπόν η συνεννόηση, καθώς λες, θέλω να πω, χάρη, θέλει να πει χάρηκα πολύ που ήρθατε, ας πούμε. Πώς θα σχηματιστεί η λέξη χάρηκα? Λέμε, 1, 2, 3, 4, στο 4 κλείνει τα βλέφαρα, που σημαίνει είμαστε στην 4η εξάδα. Αρχίζουμε η 4η εξάδα.
ταφ, Y, φι, χ. Στο χ κλείνει τα μάτια. Καταλάβαμε λοιπόν ότι μιλάμε για το χ. Το επόμενο γράμμα είναι το α, μετά είναι το γ. Χαίρομαι. Σχηματίζεται η λέξη. Καθοδόν το καταλαβαίνουμε. Και έτσι επικοινωνούμε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει εκεί, εμένα όταν πήγα, κυριολεκτικά με συγκλώνησε. Γιατί, ρώτησα, δεν μου λες, τι μπορώ να κάνω, τι θέλεις από μένα, και έχω τα πάντα. Λέω δηλαδή, έχω την αγάπη σας και την αγάπη του Θεού. Της λέω λοιπόν εγώ, καλά τη δική μας την αγάπη την έχεις. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Τόλμησα να της το πω, γιατί ήξερα ότι μπορώ να μιλάω. Και τι μου απαντάει. Λέει, τι ακριβώς εννοείται. Της λέω λοιπόν, οι άνθρωποι είναι μάλλον καλύτεροι από τον Θεό. Μου απαντάει, όχι. Ο Θεός έκανε τους ανθρώπους τόσο καλούς που να είναι καλύτεροι και από αυτόν. Σας ερωτώ, και τι δεν έκανα, έτσι λίγο να την ταλαιπωρήσω. Με καλή διάθεση, είχα τέτοια σιγουριά, γιατί το έβλεπα. Μου είπε ότι ένα πράγμα θέλω από σένα, δεν έχω εξομολογηθεί, αλλά δεν ξέρω πώς να εξομολογηθώ. Φοβάσαι, να έρθω εγώ και να αρχίσω, της λέω, σιγά την αμαρτωλή. Μου απαντάει, και τώρα αμαρτάνω, αλλά και πριν περισσότερο. Λέω δηλαδή, λέει, πριν αρρωστήσω έκανα πράγματα και δεν έχω εξομολογηθεί. Αυτά όλα με αυτή τη διαδικασία που σας ανέφερα. Αλλά και τώρα καμιά φορά μέσα μου λυγίζω. Της λέω λοιπόν, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα έρθω, θα βάλω τα εξαρτήματά μου, θα αρχίσω να σου λέω ορισμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μου ανοιγοκλίνεις τα μάτια και να καταλαβαίνω ποιο έκανες και ποιο δεν έκανες. Αυτά στα ξύλο αυτός, εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Απλώς μέσα σου, όπου αισθάνεσαι την ανάγκη να πεις «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», θα το λες. Και όταν είμαστε έτοιμοι, θα σου διαβάσω την καλύτερη συγχωρητική ευχή που έχω. Άρχισε, κοκκίνησαν τα μάτια και ρέξα τα χρήματα. Ερωτώ, βγάλτε από αυτήν την ψυχή την πίστη. Όλα τα λαθώστε τα. Τους καλύτερους γιατρούς, τα νοσοκομεία, λεφτά, βγάλτε όμως την πίστη. Τι θα μείνει? Αυτό είναι το επιχείρημα το δικό μας. Πάρτε τα όλα τα άλλα όπως τις τα έπαιρνα εγώ και αφήστε τη στην πίστη. Αυτή εστίν η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σημών. Εγώ θα μπορούσα να σταματήσω εδώ και να πω στον καθένα, μη χάσετε αδελφοί μου την πίστη σας. Κρατήστε την κι ας είναι λίγη. Φροντίστε την ως τον πολυτιμότερο θησαυρό, την πίστη. Κι ας είμαστε αμαρτωλοί, κι ας είμαστε αδύναμοι, κι ας μην έχουμε υπομονή, κι ας έχουμε θυμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Την πίστη χρειάζουμε. Αυτήν μας πολεμάνε. Μας προσπαθούν να μας κάνουν καλούς ανθρώπους χωρίς πίστη. Είμαστε σαν θα γίνουμε, σαν τα λουλούδια, τα ψεύτικα, σαν τις γλάστρες αυτές που δεν μυρίζουν και δεν μαραίνονται ποτέ, αλλά και ποτέ δεν πολλαπλασιάζουν. Η πίστη είναι η χημή της ζωής μας και αυτή είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Λέει λοιπόν τότε το τροπάριο, εκείνο το ωραίο, το πρώτο πράγμα, το τείχος σας, στον αγώνα τον οποίο θα κάνετε, θα πρέπει να είναι η πίστη σας. Αυτό το κρατάμε κι εμείς. Το δεύτερο, η προσευχή, η εσωτερική προσευχή προς τον Θεό, η στάση απέναντι του Θεού. Θεέ μου, εσύ και εγώ, δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι μόνη μου. Έχω όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες μου, έχω τα πάθη μου. Βοήθησέ με, αγκάλιασέ με, στάσου δίπλα μου. Μη μου μιλάς, αλλά θέλω να νιώσω την παρουσία σου. Αδικούμε και επαναστατώ. Θέλω το χέρι σου. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου ώρες-ώρες. Θέλω το έλεος σου. Αυτό είναι η προσευχή. Το τρίτο πράγμα. Να έχετε σαν περικεφαλαία την ελεημοσύνη στο λεγουδάκι σας, να έχετε λογισμούς αγάπης και ελέους στους συνανθρώπους σας. Ο κάθε διπλανός σας δεν είναι εχθρός σας, αλλά είναι αδελφός σας, που μέσα από τη σχέση σας μαζί του, αυτό λέει το τροπάριο, σ' όλους μας, θα βγάλετε
αυτή την γλυκύτητα της αδελφοσύνης που πραγματικά θα νεκρώσει τα πάθη. Και σε ένα μαχαίρι που μπορείτε να κόβετε τα πάθη της ακρατείας, κρατήστε την νηστεία. Αυτό μας λέει για να αγωνιστούμε για τα εσωτερικά πάθη. Είπα να πω και κάτι για τον κόσμο, για το πόσο αγωνιστή σημαίνει αυτό το κοσμικό φρόνημα. Τι σημαίνει αυτή η επίθεση και ο επηρεασμός που δεχόμαστε από ένα σύστημα που μας έχει καταστρέψει την παιδεία. Η παιδεία βγάζει το σύστημα της αγωγής. Παλιά το σχολείο ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Ήταν ένας φορέας αγωγής που έβγαζε από μέσα και τέτοιες μυστικές αρετές. Σήμερα το σχολείο είναι μια μηχανή που βάζει φυτέρι πληροφορίες και ίσως γκρεμίζει τη σχέση μας με την ιστορία, τη σχέση μας με τη γλώσσα, τη σχέση μας με την πίστη, τη σχέση μας με τον Θεό. Μας φτιάχνει ψεύτικους πάλι, που τελικά δεν μπορούμε να καρποφορήσουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι η εποχή το επέβαλε. Θα θυμάστε οι περισσότεροι από εσάς τα παλιά αναγνωστικά και τα βιβλία. Αυτά ασκούσαν αγωγή. Το ρόλο που είχε ο δάσκαλος, το πώς μαθαίναμε την ιστορία, το τι ήταν τα θρησκευτικά. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικά, αλλά όμως δεν ήταν αυτό που συμβαίνει σήμερα. Σήμερα πας σε ένα σχολείο και τα παιδιά μένουν με τα κινητά και στέλνουν μηνύματα και εγώ δεν ξέρω πού και δημιουργείται μια τρέλα. Αυτό είναι εποχή. Αυτό είναι ένα κλίμα αγωγής. Είναι η ατμόσφαιρα και ο αέρας τον οποίο αναπτύσσουμε για να μεγαλώσουμε. Είναι νοοτροπίες. Το ίδιο ο πολιτικός κόσμος. Το ίδιο η Εκκλησία εκοσμικεύεται. Σας πω παράδειγμα, να μην πω για τους πολιτικούς και τους άλλους. Πώς μπορεί να εκοσμικεύεται η Εκκλησία? Γίνεται μια χειροτονία. Γίνεται μια κουρά μοναχού. Και στην κουρά του μοναχού αναβοσβήνουν τα φλας και χαλάει ο κόσμος την ώρα που υποτίθεται ότι αυτός απορρίπτει τους γονείς του και συγκατατίθεται με τον Θεό και προβαίνει σε μια υλοποίηση μια σκληρής απόφασης. Και γίνεται θέαμα. Το ίδιο η λειτουργία μας, όπου κατεβαίνει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι απλώς να είμαστε πολλοί και να έχουμε τους καλούς παπάδες με τις καλές φωνές και την καλή αναπαράσταση και τα πολυτελή άμφια. Δεν είναι αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, η αλήθεια της Εκκλησίας. Δεν είναι αυτό για το οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε. Δεν είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ως οτιδήποτε άλλο η ψυχή μας. Όχι. Αυτό είναι μια αλλίωση της Εκκλησίας ή η μεταμόρφωσή της σε κοινωνικό οργανισμό. Όχι. Η Εκκλησία είναι για να φτιάχνει Αγίους. Δεν είναι για να ταΐζει τους φτωχούς και να λύνει τα προβλήματα. Αυτό να το κάνει στην πορεία και στη διαδικασία του εξαγιασμού του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι ο ρόλος μας μόνον αυτός. Αυτή είναι η κοσμική αντίληψη περί Εκκλησίας. Σε αυτό πρέπει κανείς να πολεμήσει. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Έρχεται ισοπεδωτικά στην ψυχή και δημιουργεί μια αλλίωση. Και αρχίζει να είναι ο κόσμος αυτός όργανο του διαβόλου. Η λέξη διάβολος τι θα πει? Θα πει διαβάλλω, δηλαδή αλλοιώνω τα πράγματα. Στην εκκλησιαστική επίσης γλώσσα ονομάζεται ο διάβολος ως μυρμικολέον, ο οποίος ένα μυρμηγκάκι σου το εμφανίζει σαν λιοντάρι. Και ενώ βλέπεις κάτι θεόρατο, στην πραγματικότητα αυτό είναι μικρό. Σου το κάνει όμως να το βλέπεις έτσι. Και αυτό να τρομάξει την ψυχή, να την κάνει να δηλιάσει, να μην μπορέσει να αγωνιστεί. Αυτή είναι η διαβολή που γίνεται. Η λέξη πλάνη, το ίδιο σημαίνει. Είναι αληθινά πράγματα αυτά στη ζωή μας. Ο αγώνας του χριστιανού να χτυπήσει την διαβολή, να βρει την αληθινή εικόνα, να χτυπήσει την πλάνη, να χτυπήσει πραγματικά το λιοντάρι να το δει σαν λιοντάρι και το μυρμήγκι σαν μυρμήγκι και όχι ανάποδα τα πράγματα. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία και κουβαλώντας αυτόν τον εαυτό που ο καθένας μας φέρει, διεξάγει αυτόν τον μεγάλο αγώνα, αλλά και τον ευλογημένο αγώνα, ο οποίος και οδηγεί, αγαπητοί μου αδελφοί, στη νίκη, στην ευλογία και στην απόκτηση τελικά του στεφάνου της δόξης. Διότι όπως ένας μαθητής που φέρει να προκόψει, κάθεται και ασχολείται και διαβάζεται και διαβάζει και προσπαθεί και την ώρα που οι φίλοι του είναι στις καφετέριες και δεν ξέρω εγώ τι κάνουν, αυτός αξιοποιεί διαφορετικά τον χρόνο του για να πετύχει το στόχο του,
όπως ένας αθλητής, ο οποίος αγωνίζεται να κάνει προπόνηση για να μπορέσει να φτάσει στο στόχο, στο ρεκόρ, ξέρω εγώ τι άλλο θέλει να κάνει, να πετύχει, έτσι είναι και ο Χριστιανός. Για να φτάσει στην κορυφή του στεφάνου της δόξης, στην επιβεβαίωση πάνω στη ζωή του, όλων αυτών των αληθιών για τις οποίες ομιλεί η Αγία Γραφή και η ορθόδοξη, ευλογημένη και αγιασμένη πίστη μας για την αγιότητα, για την τελειότητα, για την ένωση με τον Θεό, για την εμπειρία της χάριτος, για την εσωτερική μεταμόρφωση του καθενός μας, χρειάζεται να γίνει ο ευλογημένος αυτός αγώνας, για τον οποίο και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, είμαι σίγουρος θα το έχετε ακούσει αυτό, λέει στο τέλος: τον αγώνα των καλών υγώνησε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα και ούτω καθεξής. Τι μου μένει, ότι της δικαιοσύνης στέφανος, δηλαδή η επιβράβευση, ας το πω, όχι η επιβράβευση ή η συναλλαγής με τον Θεό, αλλά η ευλογία του Θεού. Θεέ μου, τι έκανα ό,τι μπορούσα, αγωνίστηκα σε αυτή τη ζωή όσο κανείς άλλος. Διώχθηκα, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτρεξα σε όλο τον κόσμο. Συνέτριψα τον εαυτό μου, διότι αποδιώχθης τελικά δέχτηκα να γίνω τελευταίος των μαθητών και υπερπάντα σε κοπίασα. Έκανα φιλότιμα, ανταποκρίθηκα φιλότιμα σε όποιες ευκαιρίες εσύ μου έδωσες για να μπορέσω, Θεέ μου, έτσι, να είμαι δικό σου. Να δώσω κι εγώ τη συνένεσή μου στη μεγάλη κλίση στην οποία με εγκάλεσες. Τώρα, περιμένω να μου δώσεις την ευλογία σου. Φεύγω από αυτόν τον κόσμο. Τελειώνω από αυτή την πορεία. Το ίδιο μπορεί να πει ο καθένας από εμάς που έχει σηκώσει το δικό του το σταυρό, που έχει κάνει τη δική του υπομονή, που έχει διεξαγάγει το δικό του τον αγώνα. Αν δεν το κάνει, αν δεν κάνει τίποτα και είναι χριστιανός του γλυκού νερού, του κρεβατιού, του ψυχασμού, του τίποτα, του μέτρου, ερωτώ πώς τη Βασιλεία του Θεού να σταθεί δίπλα στον Άγιο Μερκούριο που γιορτάσαμε προχθές, που ήταν όπως λέει περιρεόμενος από τα αίματά του, στην Αγία Εκατερίνη που 18 χρονών κοπέλα οδήθηκε σε μαρτύριο, στην κοπέλα που σας ανέφερα προηγουμένως που κάνει αυτόν τον αγώνα της υπομονής της. Με τι προσόντα να σταθούμε δίπλα στους Αγίους, σαν που είναι στολίδια της Βασιλείας του Θεού? Είναι να ντρέπεται κανείς. Να γιατί αγωνιζόμαστε. Να γιατί ερχόμαστε σε αυτή την ομιλία. Για να φιλοτιμηθούμε όλοι. Να γίνουμε μια κοινωνία Αγίων. Έχουμε παράπονο για το γεγονός ότι τα παιδιά μας δεν μας παρακολουθούν. Δεν μας παρακολουθούν γιατί δεν είμαστε αυθεντικοί χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί των συμβουλών. Είμαστε χριστιανοί των συνηθειών. Είμαστε χριστιανοί των τύπων. Είμαστε χριστιανοί της καλής εξωτερικής μορφής, του συντηρητισμού. Δεν έχει να πει αυτό τίποτε. Θέλουν να δούνε ότι είμαστε αυθεντικοί. Ότι εσύ που πηγαίνεις, μαμά, στην εκκλησία και μου μιλάς για κληρονομία της Βασιλείας του Θεού και για θέωση και για δεν ξέρω τι, πούντα. Θέλω να τα δω. Δεν είναι απλώς μόνο να μου τα λέτε. Θέλω να πιστώ ότι αυτό το πράγμα αποτελεί και για μένα στόχο. Ή και αν δεν τον έχεις φτάσει εσύ, τουλάχιστον να υπάρχει η συνέπεια της δικής σου προαιρέσεως. Δεν μπορεί να ζω εγώ μέσα στο χριστιανικό σπίτι μου με ψέμα, με ασυνέπεια, με εμπάθειες, με τεμπελιά πνευματική. Φυσικά δεν έχω λόγο να ακολουθήσω. Εάν θέλουμε να δώσουμε όραμα στη νέα γενιά, το μόνο όραμα που μπορούμε να δώσουμε είναι όραμα ηρωισμού, αυθεντικότητος, γνήσιου λόγου, ψηλών στόχων που πραγματικά αξίζει κανείς να τους ακολουθήσει. Αλλά για να το δώσουμε αυτό, πρέπει κάπως εμείς, η γενιά η οποία συμβιβάστηκε δυστυχώς, να μπορέσει με κάποιο τρόπο να φιλοτιμηθεί. Έστω τώρα, κι ας είναι αργά, δεν είναι αργά, να μπορέσει και η ίδια να ζήσει αυτή την αλήθεια, αλλά να μπορέσει και να την μεταφέρει και να την προσφέρει και στα παιδιά μας. Νομίζω στο κουροπί περνάει γρήγορα η ώρα. Σας πάτα. Λοιπόν, και ακόμη δεν αρχίζουμε αυτή την εισαγωγή, για να καταλάβετε.
αλλά θα τελειώσουμε σύντομα, είστε με πιέστε. Λέει λοιπόν το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο μας μεταφέρει από τον αγώνα τον εσωτερικό που κάνει η ψυχή μας με τα πάθη της, μας παίρνει από τον αγώνα αυτόν που σας είπα για τον κόσμο και μας φέρνει στον αγώνα που έχουμε να κάνουμε απέναντι στο διάβολο. Και τι μας λέει? Λέει ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Κοιτάξτε, εγώ φεύγω, αυτό όπως φαίνεται είναι κοντά στην περίοδο στην οποία τους ανακοινώνει ότι δεν θα ξαναειδωθούν και θα φύγει και τους στέλνει την επιστολή. Τι τα χάνεται όμως? Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη για τέτοιον σκληρό αγώνα και πάλι. Μη λυγίσετε, αλλά ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πάρτε δύναμη από τον παντό δύναμο Θεό και εσείς ο καθένας σας, και αυτό κράτος θα πει δύναμης και ισχύς πάλι δύναμης. Τρεις φορές έχει αυτή τη λέξη δύναμη. Πάρτε από τη δύναμη του Θεού και κάντε την δική σας και έτσι να χορευτείτε. Αλλά για να γίνει αυτό, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Προσέξτε, για να πάρετε τη δύναμη του Θεού, σαν συνοδό σας, παράλληλα πρέπει να κάνετε το εξής. Να φορέσετε αυτόν τον οπλισμό του Θεού. Θα πει παρακάτω ποιος είναι ο οπλισμός. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου, ώστε να μπορέσετε να κρατηθείτε μέσα από τα κόλπα του διαβόλου, μεθοδίες του διαβόλου, τα τεχνάσματα του διαβόλου, ο οποίος χρησιμοποιεί τα πάντα για να μπορέσει να σε ξεγελάσει. Αυτό θα πει διαβόλος. Κοιτάξτε λοιπόν, να οπλιστείτε προηγουμένως, θα πάρετε τη δύναμη και μετά θα πέσετε σε αυτόν τον αγώνα. Διότι πρέπει να το καταλάβετε, λέει ο Απόστολος, ούκαι στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα. Δεν παλεύετε εναντίον ανθρώπου που έχει αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαχάς, τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κόδους του αιώνος του. Ο πόλεμός σας δεν είναι με κοσμικά συστήματα ανθρώπων, αλλά είναι με μυστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι όπως οι άγγελοι, έχουμε τα τάγματα των αγγέλων, αρχές, εξουσίες, κυριότητες κτλ. Έτσι υπάρχουν αρχές και εξουσίες δαιμονικές, οι οποίες ανήκουν στον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο ζείτε είναι ένα σκοτάδι και δεν έχει φως για να μπορέσετε να εμπνευστείτε και να ανοίξετε τα μάτια της ψυχής σας και να αντικρίσετε την αλήθεια και το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινα σχήματα, αλλά είναι αντίθετα σε αυτόν που κατάφερε να κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο, κάτω όμως από ότι του επέτρεψε ο Θεός να κυριαρχεί σε αυτόν τον κόσμο, προς τις μεθοδίες του διαβόλου, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από τα τεχνάσματα του διαβόλου. Πώς φαίνεται ότι του επέτρεψε ο Θεός? Είναι μια σκανδαλώδης ερώτηση. Κάτσε φαίνεται. Έφτιαξες αυτόν τον κόσμο. Τον έκανες καλά καλό λίαν, πολύ καλό. Έτσι μας λες. Και στο τέλος, από την πρώτη στιγμή, μπαίνει όλη αυτή η ανακατοσούρα με τον διάβολο και δεν ξέρουμε κι εμείς που πάμε. Για ποιο λόγο? Σας είπα, αν θυμόμαι καλά, ότι τη λέξη πόλεμος τη χρησιμοποιεί επίσης η Αγία Γραφή κυρίως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ακούστε μια έκφραση, είναι και μια μερική απάντηση σε όλη αυτή την υπερβολή που ακούγεται για την κάρτα του πολίτη και τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια υπερβολή. Όχι ότι είναι αθώο πράγματα, είναι καθόλου αθώο. Όχι. Σε αυτόν τον κόσμο όλα τέτοια πράγματα θα βγαίνουν. Αλλά καταντάει και λίγο αρρώστη όλος αυτός ο πανικός. Σαν να μην έχουμε άλλο θέμα, τώρα ασχολούμαστε με την κάρτα. Και ότι όλα είναι χωμένα μέσα, ενώ δεν φαίνονται και δεν ξέρω πώς και τι γίνεται. Εντάξει. Ακούστε τι λέει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί εμφανίζεται εν δυνάμει ο Αντίχριστος να παρεμβαίνει στην ιστορία. Και λέει το εξής. Εδόθη αυτό,
πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Όπα, του επετράπει να κάνει πόλεμο. Άγιοι εννοεί με την Εκκλησία και να την νικήσει. Να νικήσει την Εκκλησία ο διάβολος. Τέτοια δύναμη του έχει δοθεί όμως. Και λένε μερικοί, μα είναι δυνατόν. Ναι, το λόγο. Και πώς είναι δυνατόν να επιτρέψει ο Θεός την σταύρωση, που πάλι είναι η επικράτηση των δυνάμεων της κακίας εναντίον του Αγίου Προσώπου του Θεού, και αυτό να μην είναι σκάνδαλο. Πώς είναι το ένα σκάνδαλο, είναι και το άλλο. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να μάθουμε ότι ζούμε σε μια εκκλησία η οποία ξέρει να ιτάται από τον διάβολο, κάτω όμως από το βλέμμα του Θεού. Μπορείτε αυτά να τα φέρετε μαζί στο μυαλό. Τότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Δεν παραγούν κάρτες. Να δούμε τι θα γίνει με τις κάρτες. Τέλος πάντων, είχε αναλάβει η Εκκλησία, μου λένε εμένα, γιατί δεν γράφει σε Κύπριο. Μα αφού είχε αναλάβει η Σύνοδος, τι είμαι εγώ, πας σε Ελλάδος. Εμείς είμαστε για εδώ. Αυτό είναι ένα θέμα για όλη την Εκκλησία. Ας αναλάβει η Σύνοδος, και έχει αναλάβει. Άφησε να συζητήσει, καλέσανε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγώ πιστεύω με την Εκκλησία περισσότερο από τον εαυτό μου. Θα μας πούν και θα κάνουν. Λοιπόν, ηρεμήστε. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει διάβολος σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την ιστορία, στον οποίο ενδόθη από τον Θεό, δεν το καταλαβαίνουμε γιατί, η εξουσία, ακόμη και φαινομενικός, να νικήσει την Εκκλησία. Και αυτό εμείς το δεχόμαστε. Γιατί? Διότι μπορεί να είναι ο κοσμοκράτορ ο διάβολος, αλλά ο παντοκράτορ είναι ο Θεός. Και όπως ακριβώς συνέβη στο γεγονός της Σταυρώσεως, μην μου πείτε ότι δεν ήταν ήττα του Χριστού, έτσι φαίνεται, να ακολουθήσει το γεγονός της Αναστάσεως και η συντριβή του θανάτου, κατά τον ίδιο τρόπο, προς καιρόν θα ιτηθεί ίσως η Εκκλησία, αλλά μετά επανέρχεται το αρνίον, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, και συντρίβεται το κράτος του Αντιχρίστου. Αυτό είναι Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο, όπως λέει εδώ πέρα, πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι υπάρχει διάβολος από τον κόσμο. Γι' αυτό λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Να γιατί σας λέω να οπλιστείτε και έτσι να αγωνιστείτε, ώστε να μπορέσετε να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα τη φοβερά, τη πονηρά και άπαντα καταργασάμενη στήνε. Το οποίο σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα που ο καθένας μας έχει τον αγώνα του, όποτε είναι αυτή η ώρα και πολλές φορές μπορεί να έρθει, να μπορείτε με αυτή την πανοπλία να σταθείτε, να αντισταθείτε και να αντέξετε στον πειρασμό και στον πόλεμο ο οποίος θα σας γίνει. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος, στείτε περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία. Βάτε μια ζώνη, ο καθένας, η οποία να είναι η ζώνη της αλήθειας. Και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Και βάλτε σαν προστασία σας, επάνω άμεσα στο σώμα σας, μεταφορικά είναι αυτά, τον θώρακα της δικαιοσύνης. Και υποδεσάμενη, και να βάλετε αντί για υποδήματα, για στα πόδια σας, εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Αυτό είναι δύσκολο, θα σας πω ότι θα πει. Επιπλέον δε, αναλαμβώντας τον φυρεό της πίστεως, σαν μια μικρή ασπίδα, την πίστη, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσα. Πάρτε και την πίστη σας, για να μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη που έχουν φωτιά στην άκρη και έρχονται να σας κάψουν. Και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε, και τη μάχαιρα του πνεύματος, ο εστίν ρήμα Θεού. Πέντε πράγματα. Κοιτάξτε. Βάλτε σαν ζώνη πάλι την πίστη. Φοβερό πράγμα. Δεύτερο πράγμα. Σαν θώρακα στον πόλεμο εναντίον του διαβόλου, την δικαιοσύνη. Τρίτο πράγμα. Σαν υποδήματα την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Τέταρτο πράγμα. Σαν περικεφαλαία να έχετε το σωτήριο, θα σας πω τι θα λέω, τη σωτηρία. Και τέλος,
μαχαίρι να έχετε το ρήμα του Θεού, την μάχαιρα του Πνεύματος. Σημαίνουν λοιπόν αυτά τα πράγματα. Όχι, θα είμαστε εντάξει. Του χρόνου δεν θα με καλέσω από την Γιώργη, θα περάσω τον χρόνο. Λοιπόν, λέει το πρώτο πράγμα. Είναι η σχέση σας με την αλήθεια. Μην πείτε αυτό που είπε ο Πιλάτος. Και τι είναι στην αλήθεια τώρα. Τρακαγύρευε. Όχι. Να κοιτάξετε την αλήθεια. Λέει πάλι ο Κύριος στους μαθητές. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πρέπει να με γνωρίσετε. Να γνωρίσετε την αλήθεια. Και να κρατηθείτε πάνω σε αυτή την αλήθεια. Όσο ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Και να την βάλετε σαν ζώνη επάνω. Η ζώνη είναι σύμβολο του επιθυμητικού. Να θέλετε την αλήθεια και μόνο δηλαδή. Τα θελήματά σας, οι επιθυμίες σας, οι επιλογές σας. Να έχουν ως γνώμονα την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, θα το κάνω. Τι δεν είναι αλήθεια, θα το απορρίψω. Αγκαλιάστε λοιπόν την αλήθεια και δημιουργήστε σχέση επιλογών μαζί της. Ότι μου είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ποια είναι η αλήθεια, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού, το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Όχι το δικό μου θέλημα. Όχι, έτσι θα διακρίνεται το θέλημα του Θεού από την ενέργεια του διαβόλου. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που έχετε να κάνετε είναι στις επιθυμίες σας να δώσετε επιλογή αλήθειας. Γι' αυτό κάνετε τις συνάξεις σας, τους κύκλους, διαβάζετε τα βιβλία. Γι' αυτό το κάνουμε όλοι μας. Αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό τι είναι, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η αλήθεια, τι αξίζει τελικά να ακολουθήσω στη ζωή μου και εκεί να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι το ψέμα. Αν εγώ αυτή τη στιγμή βγάζω ψέμα, μην το ακολουθήσετε. Εάν όλοι μας από εδώ προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να βρεθούμε, να βολέψουμε τα πράγματα και να μην δούμε την αλήθεια, όχι. Αν όμως βγαίνει η αλήθεια, αυτή να την ακολουθήσουμε, με όποιο κόστος. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Δεύτερο πράγμα, να φορέσετε τον θόρακα. Αυτή την προστασία του σώματός σας, που είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι γενικότερα οι αρετές και η δεύτερη έννοια είναι, όπως το λέμε, αυτός είναι δίκαιος. Δηλαδή αποδίδει στον καθένα αυτό που του αξίζει. Εδώ η δικαιοσύνη μάλλον σημαίνει κατά τους πατέρες μας το πρώτο. Δεν μπορεί να είστε μέσα στα πάθη και να τα βγάλετε μετά με το διάβολο. Κοιτάξτε να καλλιεργήσετε τις αρετές σας. Να δημιουργήσετε έναν θώρακα προστασίας από καρπούς αρετών. Ένας άνθρωπος που αγωνίζεται και έχει αρετές, αυτός ο άνθρωπος έχει προστασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει στη ζωή του και έχει παραδοθεί στα πάθη του, τότε δεν μπορεί να τον προστατεύσει από τη δύναμη του διαβόλου τίποτα. Θωρακιστείτε λοιπόν με την δικαιοσύνη, με την καλλιέργεια των αρετών και αποξενωθείτε με κάθε τρόπο από τα πάθη σας. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το άλλο, να βάλετε τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Τι ωραίο. Σας είπα στην αρχή ότι μέσα σε όλη αυτή την πολεμική διάλεκτο υπάρχει η λέξη Ειρήνη. Να, το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Το μήνυμα του Θεού στη ζωή είναι ένα μήνυμα ειρήνης. Ειρήνης εσωτερικής, ειρήνης στη σχέση, στις σχέσεις μας, ειρήνης στη σχέση με τον Θεό. Βλέπουμε πολλές φορές και θα γυρίσω στην κάρτα του πολίτη. Όλοι εμείς που μιλάμε για αυτήν έχουμε ειρήνη. Ή τελικά μας έχει πιάσει μια ανειρήνευτη κατάσταση, μια εσωτερική αγωνία του τι θα γίνει. Πήγαν την άλλη φορά και αδειάσαν τα σούπερ μάρκετ για το ίδιο όταν γίνει πόλεμο. Πόσο θα βάλει 10 μέρες παραπάνω από τα κονσέρβες. Μα είναι λύσεις. Αυτή είναι η χριστιανική λύση. Εγώ τέτοιος χριστιανός δεν γίνομαι με τίποτα. Με τίποτα. Αν είμαι παιδί, θα τις γυρίσω τις κονσέρβες στη μαμά μου και θα της πω, άιντε πήγαινε στην εκκλησία να τους δώσεις κανένα φτωχό. Το είναι ψέμα.
Αυτό δεν έχει ειρήνη, το έχει ταραχή. Η άνωθεν σοφία, ακούστε τι ωραίος λόγος, το πρώτον εστίν, είναι ενική, επιλικής, με στήκ τυρμών. Τι ωραία. Αυτός πώς φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που έχει τη σοφία του Θεού, το πρώτο πράγμα είναι ειρηνικός. Το δεύτερο πράγμα είναι επιλικής. Το τρίτο πράγμα είναι γεμάτος ικτυρμούς και έλεος, αγάπη και καλοσύνη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Όταν λοιπόν εδώ λέει ότι κοιτάξτε, να προβείτε, να βάλετε τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης, σημαίνει ότι οι σχέσεις, ετοιμαστείτε, να μπει το μήνυμα του Ευαγγελίου πρώτα στη ζωή σας ως ειρήνη. Και δεύτερον, όταν θα το ομολογήσετε στο περιβάλλον σας, να βγάλει ειρήνη, να βγάλει ανάπαυση, να βγάλει ισορροπία και αρμονία. Αυτό το πράγμα εννοεί εδώ πέρα. Και όπου πάτε, να είστε άγγελοι της ειρήνης. Γι' αυτό η Εκκλησία διαρκώς μιλάει για ειρήνη. Ο Κύριος όταν ανέστη, είπε ειρήνη ημίν, τρεις φορές στους Αποστόλους. Ο ιερέας στην Εκκλησία βγαίνει και λέει ειρήνη πάση, ειρήνη σ' όλους σας. Όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία, κάνει ένα προσκριτήριο και λέει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Πρώτο λοιπόν, όλοι με ειρήνη. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, διαρκώς για την ειρήνη. Μετά να μας δώσει χριστιανά τα τέλη ειρηνικά, άγγελων ειρήνης. Συνέχεια ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Για αυτή την εσωτερική, μυστική, πνευματική κατάσταση της ειρήνης μιλάει διαρκώς η Εκκλησία και αυτό το μήνυμα είναι ανάγκη να μπει και σε εμάς. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Απόστολος όπου πάτε να φέρετε την ειρήνη. Λέει πάλι κάπου αλλού ο Κύριος ότι αν πάτε σε ένα σπίτι σαν εκπρόσωποι δικοί μου και σας δεχθούν να γυρίσετε και να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Να ευλογήσετε και να πείτε την ειρήνη σας να έχετε. Αν σας διώξουν πάλι ειρηνικά να φύγετε και να τεινάξετε και τη σκόνη από τα παπούτσια σας. Με αξιοπρέπεια. Δεν σας στέλνουν, φύγετε. Σας στέλνουν, ευλογήστε τους, δίνοντάς τους ειρήνη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Να ετοιμαστούμε και όλοι λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα του Ευαγγελίου ως μεταφορά ειρηνικού μηνύματος. Αυτό αξίζει. Αυτό δεν το αντέχει ο διάβολος. Και φεύγει όπως φεύγει και από το θυμίωμα. Και τα άλλα δύο, την περικεφαλαία του σωτηρίου και τη μάχαιρα του πνεύματος, ο εστίν ρήμα Θεού. Βάλτε και άλλη μια παροπλία. Το κεφάλι σας επάνω, δηλαδή στους λογισμούς σας, να κυριαρχήσει το κριτήριο της σωτηρίας. Θα κάνω, θα σκέπτομαι, θα επιλέγω αυτό το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με την σχέση με το Θεό, που αυτήν την προάγει και σε αυτήν συντελεί. Αυτό είναι το σωτήριο που λέει. Η σωτηρία, αυτό που λένε πολλοί, έλα με τώρα, σωτηρία της ψυχής σου θέλει. Τι άλλο να θέλει. Αλλά η σωτηρία δεν σημαίνει βραβείο, έλα εδώ, σε καταπληκτικός, πάρε ένα βραβείο την αιώνια βασιλεία. Δεν είναι έτσι. Η αιώνια βασιλεία και η σωτηρία είναι αγωνίστηκες, φιλότιμο προσπάθησες, μαζί με το δικό σου αγώνα, έρχεται και η δική μου χάρη του Θεού, άντε τα δυο μαζί, ζήσεις αυτή την κατάσταση της αιώνιας και μη διαπτώμενης σχέσης της δικής σου ψυχής με τον ίδιο τον Θεό. Και το τελευταίο, να οπλιστεί ο καθένας και με τη μάχη του Πνεύματος, ο εστίν ρήμα Θεού, το οποίο σημαίνει όλα τα όπλα, αν δεν έχετε προσέξει, είναι αμυντικά. Η περικεφαλαία, να μην σου χτυπήσουν το κεφάλι. Ο θώρακας, το ίδιο. Η ασπίδα, πάλι το ίδιο. Η ζώνη, ένα είναι επιθετικό, η μάχη του Πνεύματος. Ότι στο διάβολο να αντιπαραθέσετε τον δικό μου λόγο. Γι' αυτό η επαφή μας με την Αγία Γραφή πρέπει να είναι ουσιαστική. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Από εκεί μπορούμε να αρχίσουμε. Όταν ο Κύριος πέρασε την περίοδο των πειρασμών με τον διάβολο στην έρημο, θα το έχετε ίσως ακούσει, απαντούσε με ρητά της Αγίας Γραφής. Του έλεγε, ούκ επιπειράσεις Κύριο τον Θεό.
μη κάνει αυτό, παπ, του απαντούσε ένα ρητό. Ού και πάρ' το μόνο ζεις σε άνθρωπο. Παπ, πάρε άλλο ένα ρητό. Του απαντούσε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να τον ζήσουμε τον Λόγο του Θεού, να τον οικειοποιηθούμε, να τον δεχθούμε, να τον έχουμε μέσα μας. Στο κάθε τι, στην κάθε πειρασμό, στην κάθε προσβολή, να μπορούμε να δώσουμε αυτή την εσωτερική απάντηση, αγαπητοί μου. Νομίζω ότι εγώ κάνω την ομαρτία ότι έφτασα στην ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω το ρολόι του πατρός, είναι 7 και 4. Σας έφαγα ένα τέταρτο, άρχισε όμως λιγάκι. Τι θέλω να πω όμως, καθώς αγαπητοί μου έτσι βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς η Εκκλησία μας προσφέρει μεταξύ των άλλων τα εξαιρετικά αυτά μηνύματα ζωής για τον κάθε ένα μας, μέσα σε αυτήν την δύσκολη εποχή, είναι δύσκολη, κάτω από ποικίλους πειρασμούς, το καταλαβαίνω, να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν αγώνα, αγώνα εσωτερικό, αγώνα με τον κόσμο, με την περιραίουσα αντίληψη των πραγμάτων, αγώνα με τον ίδιο τον διάβολο. Αλλά μέσα σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να εκφραστεί με τον καλύτερο τρόπο ο πόθος του εξαγιασμού του καθενός μας. Δηλαδή της μόνιμης σχέσης με τον Θεό. Και αυτό είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Υπάρχει μια ωραία λέξη που ονομάζεται συνεργία. Σε αυτή τη σωτηρία, σε αυτή την υπόθεση του εξαγιασμού, να βάλουμε εμείς το μερίδιο του δικού μας αγώνα και να βάλει ο Θεός το μεγάλο μερίδιο της δικής του χάριτος και να ενωθούν τα δύο, η χάρη του Θεού να ενεργοποιηθεί μέσα από τη φιλότιμη προσπάθεια τη δική μας. Και τότε αυτός ο πόλεμος θα είναι μόνο νικηφόρος. Θα έχει μόνο θετικό αποτέλεσμα. Τότε η κοινωνία των χριστιανών δεν θα είναι η λέσχη κάποιων που ομολογούν με τα λόγια τους κάτι, αλλά θα είναι πραγματικά εκκλησία, δηλαδή κοινωνία Αγία. Και εύχομαι έτσι να δώσει ο Θεός, με αυτό τουλάχιστον το φρόνημα, με αυτή τη διάθεση, να πορευτούμε και αυτές τις μέρες, καθώς θα πλησιάσουμε τα Χριστούγεννα σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά να πορευτούμε και σε όλη μας τη ζωή, για να μπορέσουμε κι εμείς στο τέλος της πορείας μας, να πούμε όπως ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών υγόνισμα, τον δρόμο τετέλεκα, τον ετέλεσα τον δρόμο, την ακολούθησα την πορεία, την πίστη τετήρηκα, την κράτησα την πίστη. Κύριε, δώσ' μου και σε μένα αυτόν τον Στέφανο, τον οποίο δίνεις στους Αγίους σου, για να μπορέσω να περάσω κατά το ερώτημα του σημερινού νέου του Ευαγγελίου και εγώ ως κληρονόμος στη Βασιλεία σου. Θέλω να σας ευχηθώ. Θέλω να το ευχηθώ για όλους μας. Καλή προσπάθεια και στο έργο το οποίο επιτελεί εδώ η Ενωρία Πάτερ Γεώργια. Πραγματικά έτσι να ευλογεί ο Θεός τους κόπους σας, τον αγώνα σας, τη διάθεσή σας, τα έργα σας, τα οράματα τα πνευματικά, την πίστη σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Καλή σας ημέρα. Θα μας επιτρέψετε να σας πω ότι για να μην έχετε λογισμό ότι δεν θα σας ξανακαλέσω, το νοικοκύριο δεν τον καλώ στο σπίτι του. Δεν σας ήταν νοικοκύριο. Εγώ είμαι ο Δεσπότης και εσείς ο Δεσπότης. Σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά σαν να μας ανοίξατε πολλά στάδια και πολλές αφορμές μας δώσατε με την ομιλία σας. Εγώ ένα έννοια σε μένα μέσα από όλα αυτά, το να ακολουθήσουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια, σκεφτόμουν και το λέγεται, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας και μας το λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτό είναι το δυνατότερο προσκλητήριο που κάνετε σήμερα σε εμάς. Ευχηθείτε όλοι μας να ακολουθήσουμε αυτή την αλήθεια που είναι το θεανδρικό πρόσωπο του Κύριου μας και να το ζήσουμε μέσα από το μυστήριο της γεννήσεως. Η επόμενη συναξή μας και ομιλία θα είναι στις 19 Δεκεμβρίου, η μέρα του Κυριακή. Ομιλήτρια θα είναι η κυρία Φανή Κατσαρού, γνωστή στην περιοχή μας και στην Ελλάδα μας. Θα είναι χαρά και ευλογία να βρεθούμε πάλι μαζί. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησουν και σώσουν εμάς και τους παιδιούς σας.